Χριστός Ανέστη. Χαίρομαι πραγματικά για την εικόνα που παρουσιάζουμε σήμερα, μια εικόνα ενότητας που συγκεντρωθήκαμε όλοι μαζί εδώ πέρα για να ενώσουμε τη φωνή μας και να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον αλλά και τη λύση από τους υπεύθυνους για το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Είναι μια ενότητα των ανθρώπων του τόπου μας, του ευγενούς αυτού λαού μας, μια ενότητα ολοκλήρου του Λασιθίου, ολοκλήρου του Ναμού, για μια αδικία η οποία συντελείται για χρόνια εις βάρος του νοσοκομείου της πόλης μας. Γνωρίζουμε ότι οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου επιτελούν το έργο τους κάτω από δυσμενείς συνθήκες. Γνωρίζουμε ότι το νοσοκομείο στερείται ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Γνωρίζουμε τις θυσίες που κάνουν οι ολιγάριθμοι ιατροί και νοσηλευτές, ώστε να ανταποκριθούν κέρια στα περιστατικά των κλινικών και των εξωτερικών ιατρείων. Λυπούμαστε βέβαια σήμερα που συγκεντρωνόμαστε για να ζητήσουμε τα αυτονόητα, για να διεκδικήσουμε τα δεδομένα. Λυπούμαστε που βρισκόμαστε εδώ πέρα για να ξανασυζητήσουμε για μία ακόμα χρονιά για προβλήματα και για θέματα τα οποία μας πονούν και μας πικραίνουν. Και μας πικραίνουν επειδή πραγματικά αγαπάμε τον τόπο μας και δεν θέλουμε να αδικείται. Κάθε υποβάθμιση του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου πλήττει τους ανθρώπους μας, πλήττει τον τόπο μας, πλήττει τον τουρισμό, γιατί όπως είναι γνωστό, στον Άγιο Νικόλαο επισκέπτονται χιλιάδες τουρίστες. Δεν το γνωρίζουν αυτό οι αρμόδιοι? Το νοσοκομείο μας δεν στερείται δυνατοτήτων. Απλά θέλει πρόσωπα, θέλει προσωπικό, θέλει οργάνωση. Το νοσοκομείο μας έχει όλους τους χώρους, χιλιάδες τετραγωνικά, έχει μηχανήματα και μπορεί να ανταποκριθεί εφόσον υπάρχει η κατάλληλη στελέχωση σε όλες τις απαιτήσεις. Τι ζητούμε λοιπόν? Ζητούμε δικαιοσύνη, γιατί κάθε υποβάθμιση του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου σημαίνει συμφορά για τον τόπο, σημαίνει υποβάθμιση ολοκλήρου του νομού. Ζητούμε ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, καλύτερες συνθήκες εργασίες, γιατί το αξίζει ο ελληνικός λαός, το αξίζει ο κόσμος του Λασιθίου. Δεν θέλουμε υποβαθμίσεις των άλλων νοσοκομείων του ναού. Θέλουμε όμως να λειτουργήσει ένας σωστός, αναλογικός χάρτης υγείας του νομού Λασιθίου. Αυτό παρακαλώ να το καταλάβουν όλοι οι φορείς του νομού. Όλοι μαζί ενωμένοι να προχωρήσουμε. Ο νομός μας θα πρέπει να αποκτήσει επιτέλους μία φωνή, με γνώμονα το συμφέρον του λαού μας. Ο νομός μας δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί για μία ακόμα φορά. Δεν θα πρέπει να παραθεωρηθεί, γιατί αξίζει να κερδίσει όλα όσα του ανήκουν και να λειτουργήσουν επιτέλους απρόσκοπα τα νοσοκομεία μας, τα σχολεία μας, οι υπηρεσίες μας, για όλα αυτά που κάνουμε τόσες θυσίες και ζούμε δυστυχώς τόσες φρικτές καταστάσεις. Παρακαλούμε την κυρία Αντιπεριφερειάρχη και όλους τους αρμοδίους να μεταφέρουν τη σημερινή φωνή διαμαρτυρίας όλων μας και γνωρίζουμε ότι τελικά θα συμπορευτούμε μέχρι τελικής δικαίωσης με ένα σύνθημα, ότι τα δικαιώματά μας δεν μπορεί να μας τα στερήσει κανείς.